Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη, διότι βλέπουμε, Μαρία, μια κατάσταση δραματική, η οποία επιδεινώνεται συνέχεια παρά τις προσπάθειες του Ερντογάν και χρήματα να μαζέψει με τις εξορμήσεις του στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και να πέφτει και η δημοτικότητά του. Χθες με ρώτησες, Πόπη, τι αντάλλαγμα έδωσε ο Ερντογάν στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τι ήταν αυτό, γιατί τα πήρε τόσα χρήματα, 40 δις από τον έναν, 10 δις από τον άλλον και όλα αυτά δολάρια, έτσι. Λοιπόν, αυτό που έδωσε σαν αντάλλαγμα σήμερα, μαθαίνουμε, Πόπη, ότι είναι την αμυντική του βιομηχανία και μεγάλα φυλέτα της Τουρκίας. Τουλάχιστον αυτό αποκαλύπτουν σήμερα εδώ η αντιπολίτευση και πολλά μέσα, μη φιλοκυβερνητικά φυσικά. Βουλευτής της αντιπολίτευσης καταγγέλει ότι ο Ερντογάν έδωσε στο Κατάρ το παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ, μια τεράστια έκταση να πούμε, την οποία ήθελε να κάνει μάλιστα και εθνικό πάρκο ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά οι Καταριανοί μάλλον θα την αξιοποιήσουν τουριστικά για να κάνουν τουριστικές μονάδες, ξενοδοχειακές, και προκειμένου να έρθει περισσότερος τουρισμός εδώ. Να θυμίσουμε επίσης όμως, Πόπη, ότι στο Κατάρ έχει πουλήσει ο Τούρκος πρόεδρος και ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει παλέτες για τεθωρακισμένα οχήματα. Τώρα, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βγήκε μια πολύ έντονη φήμη ότι ο Ερντογάν τους πουλάει την αυαρχίδα της αμυντικής βιομηχανίας του, την Aselsan, όπως ονομάζεται μια εταιρεία του τουρκικού στρατού που κατασκευάζει προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα για το στρατό. Να πούμε ότι είναι η 42η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία στον κόσμο. Η Aselsan, παρόλο που διέψευσε ότι πωλείται στους Άραβες, ωστόσο σήμερα είχε έρθει εδώ στην Τουρκία μία αντιπροσωπεία από το Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν επενδύσεις στην άμυνα. Αυτό αποκάλυψε το ίδιο το Bloomberg. Η αντιπολίτευση λοιπόν πνέει τα μένεα. Σήμερα ο Ερντογάν λέει ξεπουλά τη χώρα για μια χούφτα δολάρια. Αυτό είπε ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι ήρθε τελικά με αρκετά πετροδόλαρα, Πόπη, από τις χώρες του κόλπου, γιατί πριν από λίγο, σε δηλώσεις που έκανε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, είχε έναν άλλον αέρα, θα λέγαμε, και ανακοίνωσε ένα νέο οικονομικό πακέτο βοήθειας προς το λαό του αρκετών δισεκατομμυρίων λιρών. 55 δις ήταν αυτά που μάζεψε, δεν ήταν και λίγα. Έδωσε βεβαίως γη και είδωρ για να τα πάρει. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.